Επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη έστειλε ο Δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος σχετικά με το θέμα της μη τοποθέτησης του γλυπτού Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα επί 21 χρόνια. 21 συναπτά έτη. Είναι το άγαλμα το οποίο το φιλοτέχνησε η Ελληνική Βουλή με χρήματα της Ελληνικής Βουλής και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Των πολιτών και δηλαδή. Ακόμα ο Δήμος Αθηναίων δεν βρήκε μία θέση, ένα δημόσιο χώρο για να βάλει το άγαλμα, το έφυπο άγαλμα αυτού του στρατιλάτη, του ανθρώπου δηλαδή που ένωσε την Ελλάδα, πρώτα ξεκίνησε ο πατέρας του βέβαια ο Φίλιππος και μετά ο Αλέξανδρος, συνέχισε αυτή την προσπάθεια γιατί οι Αθηναίοι ακόμα και τότε αντιδρούσαν. Και δεν κατάφεραν να βρουν έναν χώρο να βάλουν αυτόν τον άνθρωπο που έκανε γνωστή την Ελλάδα σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Mm-hmm. Όχι στον τότε γνωστό κόσμο, σε όλον τον άγνωστο τότε κόσμο στους Έλληνες. Και έφτασε μέχρι την Ινδία. Και δυστυχώς η πρωτεύουσα της χώρας μας που πλέον πια είναι μία και ενιαία, δεν μπορεί να βρει μια θέση να βάλει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δυστυχώς φαίνεται ότι στη μεταπολιτευτική Ελλάδα οι ιδεολειψίες αποδεικνύονται πιο ισχυρές ακόμη και από τα ιστορικά δεδομένα. Για μια προσωπικότητα που έχει κερδίσει την παγκόσμια αποδοχή. Πρόσφατη απόδειξη, το παγκόσμιο και πρωτοφανές ενδιαφέρον για τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Αμφίπολη. Αποτέλεσμα, ο Μέγας Αλέξανδρος μόνο στην Ελλάδα και δι' στην Αθήνα να αντιμετωπίζεται ως ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ως προσωπικότητα ηγέτη και εκπολιτιστή, όπως είναι καταγεγραμμένο στην παγκόσμια ιστορία, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Φωτόπουλος. Στείλαμε την επιστολή αφού είδα το ρεπορτάζ το οποίο έγραψε η έγκριτη Μακεδονία. Είχα εικόνα βέβαια και πριν, αλλά αυτό το ρεπορτάζ μου κέντρισε το ενδιαφέρον και είπα, μιας και εσείς δεν θέλετε να βάλετε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα, εμείς το θέλουμε στη γη της Μακεδονίας, στη γη που τον γέννησε, τον άνδρωσε και τον έκανε αυτόν τον γνωστό παγκοσμίου φήμης άνδρα, να το βάλουμε στο Δήμο Δέλτα. Έχουμε χώρο, έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ζητώ λοιπόν από τον κύριο Καμίνη με την επιστολή μου όχι να μου δώσει τη δυνατότητα και να μου δανείσει το άγαλμα, αλλά πιστεύω ότι θα τον ευαισθητοποιήσω να βρει χώρο να βάλει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πρωτεύουσα. Δεν νοείται πρωτεύουσα της Ελλάδος και να μην έχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν όμως παρόλα αυτά δεν ευαισθητοποιηθεί, τότε εμείς βεβαίως θέλουμε και ζητούμε να μας παραχωρήσει το άγαλμα και να το βάλουμε στις δικές μας δημόσιες υπηρεσίες. Ο Δήμος Δέλτα μάλιστα έχει να προτείνει και χώρους όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο Ανδριάντας του Μεγάλου Στρατιλάτη. Υπάρχει η πλατεία του Δήμου μας, στο κέντρο στη Σύνδο, υπάρχει η πλατεία της Χαλάστρας, όπου και η γυναίκα του κ. Καμίνη κατάγεται από τη Χαλάστρα, υπάρχει η πλατεία στα Διαβατά. Έχουμε χίλιους χώρους γιατί αγαπάμε και θέλουμε αυτό που αγαπάμε να το τιμούμε.